Πάμε σε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Θα πάμε στη Νότιο Αφρική. Καθώς εκεί οι Έλληνες της περιοχής δημιούργησαν. Έφτιαξαν μία. Σωστά, μία σημαία 1.600 τετραγωνικών μέτρων. Εικόνες που έχουν κάνει βέβαια το γύρο της Ελλάδας, το γύρο του κόσμου, και βλέπουμε και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σπυρίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Νοτιού Αφρικής. Κύριε Σπυρίδη, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δίπλα του, σας, φίλοι πατριώτες. Ο κύριος Χρήστος Κενές, σωστά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σήμερα. Χρόνια πολλά. Κύριε Σπυρίδη, για πείτε μας, από πίσω είναι αυτή η ελληνική σημαία. Σωστά. Βρισκόμαστε στον χώρο που έχει τοποθετηθεί αυτή η ελληνική σημαία. Για πείτε μας δύο λόγια αναφορικά με την πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία, κοίταξε, καταρχήν η σημαία που βλέπετε εδώ τώρα είναι η μισή σημαία. Την έχουμε απλώσει να τη δείτε. Εμείς πήραμε την απόφαση να... Για τη γιορτή αυτή, επειδή είμαστε στο κορονοϊό, όπως σε όλο το κόσμο έχουμε κορονοϊό, θέλαμε όλος ο κόσμος, όλοι οι Έλληνες όλο στην Νότια Αφρική, να είναι πνευματικός μαζί μας στο γήπεδο που θα κάναμε την παρέλαση και να τιμήσουμε την Ελλάδα. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη σημαία τόσο μεγάλη. Να παραστατήσει όλο το κόσμο που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, που συνήθως σε αυτή την ημέρα είχαμε 4.000 άτομα. Κύριε Σπυρίδη, πόσο καιρό σας πήρε για να φτιάξετε αυτή τη σημαία? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Το διάστημα που σας πήρε, οι μέρες που χρειάστηκαν για να φτιαχτεί αυτή η σημαία. Πήρε δύο μήνες για να ραφτεί αυτή η σημαία. Δύο μήνες λοιπόν εκεί οι Έλληνες περιοχής. Δύο μήνες. Επειδή είχαμε κιόλας ωράρια που μπορούσαμε να δουλεύουμε, μας είχαν κόψει τις ώρες, είχαμε λίγο καιρό την ημέρα για να βρισκόμαστε εδώ να ράψουμε αυτή τη σημαία και μας πήρε δύο μήνες να κάτσουμε να ράψουμε αυτό το έργο, να κάνουμε αυτό το έργο. Πόσοι άνθρωποι εργάστηκαν για να ραφτεί αυτή η σημαία? Η αλήθεια, εγώ ασχολήθηκα με δύο φίλους μου και κάτσαμε και ράβαμε αυτή τη σημαία κάθε βράδυ. Δηλαδή, τρεις Έλληνες μόνοι τους κατόρθωσαν και έφτιαξαν μία σημαία 1.600 τετραγωνικών μέτρων. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χρήστο, στοχεύετε να απλωθεί κάπου μόνιμα, να υπάρχει κάπου μόνιμα αυτή η σημαία? Αυτή τη σημαία την κάναμε για την 25η Μαρτίου. Ναι. Την κάναμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε στο μέλλον να μπορούμε να την κάνουμε σαν σκηνή και όταν έχουμε τις γιορτές μας εδώ πέρα στο Johannesburg, στον Άι Γιάννη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, η πόλη που βρισκόμαστε στο Johannesburg λέγεται Germiston και έχουμε τον Άι Γιάννη εδώ την εκκλησία. Πόσοι Έλληνες είστε, κύριε Κενέ? Ναι, μάλιστα. Πόσοι Έλληνες είστε στην περιοχή? Στην περιοχή εδώ πέρα του Johannesburg λογαριάζουμε Gauteng, δηλαδή πρέπει να είμαστε κάπου 30.000 Έλληνες και Κυπραίοι μαζί. Σε όλη την Νότια Αφρική είμαστε κάπου 60.000 Έλληνες. Εδώ βλέπουμε και ένα χαρακτηριστικό πλάνο, ένα χαρακτηριστικό βίντεο βέβαια, με δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι κρατούν αυτή τη σημαία βέβαια, τη σημαία μας, τρέχουν προκειμένου να απλωθεί και να φανεί κάπως καλύτερα, σωστά? Θέλουμε να σας πούμε και σε αυτό το βιντεάκι που είδατε, τη μουσική που ακούτε εκεί, σε αυτό το βιντεάκι, την έχει γράψει ένα νέο παιδί, ήταν 13 χρονών, τώρα μόλις έκλεισε τα 14 χρονών και αυτή η μουσική αυτός την έγραψε και παίζει το πιάνο, όπως την ακούτε. Βέβαια, βέβαια, αν μπορούμε να ακούσουμε λίγο. Για να σε δουν πολύ ψηλά από τη γη στο χώμα, τόσο ψηλά που του ουρανού έπειρες πια το χώμα. Εσένα που σε φίλησε της λευτεριάς η άβρα, περήφανη πρώτη φορά πάνω στην Άγια Λαύρα. Εσέ που χέρι σε ύψωσε τρισάγιο και βροντίσαν όχι φωνές, μα ντουφεκές όταν σε χαιρετήσαν. Οι ντουφεκές παλικαριών που εμπρός σου αντριωμένα γονάτισαν και ορκίστηκαν να πέσουν για σένα. Thank you.
Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια και στο παλικάρι βέβαια για την μουσική του και σε εσάς τους ίδιους για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Το μήνυμα και η ευχή σας ανήμερα της εθνικής μας επετείου, ποιο είναι, κύριε Σπυρίδη? Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Με τον Χρήστο εδώ που έραβε με τους δυο φίλους, ήμασταν και εμείς εδώ. Και το πιο συνδυματικό πράγμα ήταν όταν πρώτο έβγαλε ο Χρήστος το πρώτο κομμάτι και άνοιξε, και μετά ανοίξαμε και το μπλε και το άσπρο, μας είχε φουσκώσει η καρδιά. Ήμασταν πολύ περήφανοι. Και όσο μεγάλωνε η σημαία, τόσο είχε βουρκώσει τα μάτια μας, είχαν βουρκώσει. Ήμασταν πολύ περήφανοι για αυτό το πράγμα. Και πρέπει αυτή η δουλειά, βήμα-βήμα, ο Χρήστος εδώ την έραψε. Και όπως ξέρουμε ότι κάτι που αξίζει πονάει. Αλλά είμαστε όλο χαρά, όλο χαρά. Και η Ελλάδα να προχωρήσει και να συνεχίσει. Εμείς εδώ στην Αφρική κρατάμε όλα τα ελληνικά στοιχεία. Είμαστε υπερήφανοι. Κύριε Κενέη. Να σας πω, αυτό είναι ένα σύμβουλο του ελληνισμού εδώ πέρα της Νοτιού Αφρικής. Θέλουμε να σας πούμε ότι υπάρχουμε, είμαστε παγκοσμίως οι Έλληνες, είμαστε κάπου 17 εκατομμύρια παγκοσμίως. Και αν κατάφεραν 3 άτομα να ράψουν αυτή τη σημαία, ο Έλληνας να έχει το κεφάλι του ψηλά, γιατί είμαστε ικανοί να κάνουμε χιλιάδες πράγματα, χιλιάδες άλλα πράγματα. Κλείνουμε με αυτό το όμορφο. Είμαστε πολύ ικανός λαός και δεν πρέπει να βάλει ο Έλληνας το κεφάλι του κάτω στο τίποτα. Με περηφάνεια το κεφάλι ψηλά. Κύριε Γενέ, κύριε Σπυρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά και πάλι. Ξέρουμε. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους, με αγάπη από εδώ πέρα, από την Νότια Αφρική. Να είστε καλά, και να είστε πολλά καλά. Φιλιά. Και να χορέψετε μια σούστα για μας σήμερα το βράδυ και όταν έρθετε εδώ θα χορέψουμε το πεντουζάλι μαζί. Σωστά. Εντάξει. Μόλις αρθούν οι περιορισμοί και βγούμε από την πανδημία, εγώ δεσμεύομαι, θα χορέψω ό,τι χορό θέλετε. Σας περιμένουμε με ανοιχτή καρδιά και ανοιχτά τα χέρια. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.